Θα αντιμετωπίσει κίνδυνο. Αυτό το παιδί θα μπορούσαμε να τον ρωτήσουμε με παρακαλώ. Την ρωτήστε τον, ελάτε, ρωτήστε τον. Ναι, ναι, θα μπορούσαμε για την συνεπή στάση του απέναντι στην ανεξέλεγκτη καλλιέργεια της Ινδικής κανάβεως, όπως έλεγε τον Μάρτιο του 2018, ενώ χθες στην Βουλή ξεκαθάρισε ότι η καλλιέργεια αποτελεί πολιτική επιχείρηση. Ας μας το πει. Αν δεν αποτελούσε, λέει, θα το είχατε σας ακούσει. Σας έχουν και σε πρωτοσέλιδα, κύριε. Μισό λεπτό, κύριε Τριανταφυλλίδη. Να απαντήσει ο υπουργός, κύριε Τριανταφυλλίδη. Μας πήρατε παραμάζωμα. Ένα δευτερόλεπτο. Ελάτε, κύριε Βορύδη, γιατί σας βλέπουμε σήμερα πρωτοσέλιδα και σε εφημερίδα σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Εντάξει, είναι αρκετά ενδιαφέρουσα αυτή η κριτική. Νομίζω εντάσσεται στην γενικότερη έτσι αγωνία και στον πανικό για την εκφορά ούτως ή άλλως αντιπολιτευτικού λόγου. Και να πω γιατί. Ο κύριος Καρανίκας, παραδείγματος χάρη, με ανάρτησή του τις προηγούμενες ημέρες, έλεγε ότι ουσιαστικά εγώ ευθύνομαι για την καταστροφή της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Γιατί νομοθετώ περιοριστικά. Σήμερα βλέπω ότι η κριτική είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Ότι όχι απλώς δεν αντινομοθετώ περιοριστικά, αλλά ότι την έχω εγκολπωθεί. Εσείς συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη καλλιεργητική πρακτική. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, για να μιλάμε λίγο πιο σοβαρά και να αφήσουμε τώρα τις αντιπολιτευτικές ανοησίες, να μιλήσουμε συγκεκριμένα τι είναι η ρύθμιση στην οποία φέρνω εγώ. Τι είναι, λοιπόν, ελάτε. Εκείνο το οποίο αφορά την βιομηχανική κάναβη και όχι τη φαρμακευτική. Η βιομηχανική κάναβη έχει νομοθετηθεί στην Ελλάδα η καλλιέργειά της το 2014 και υπήρξαν ορισμένες αλλαγές, οι οποίες έγιναν επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ το 2018, για οι οποίες ρύθμισαν το θέμα και το τοπίο ως εξής. Η βιομηχανική κάναβη διαφέρει από τη φαρμακευτική στο ότι έχει όριο περιεκτικότητας της ψυχοτρόπου ουσίας που λέγεται τετρακαναβιβιόλη. Αυτή είναι η εξαρτησιογόνα ουσία. Αυτή είναι, ας το πω, η επικίνδυνη ουσία στην κάναβη. Το όριο το οποίο τίθεται, και είναι ένα διεθνές όριο αυτό, είναι και ευρωπαϊκό όριο, είναι και ένα όριο το οποίο είχε αρχικά νομοθετηθεί, είναι το 0,2. Υπήρξε εν συνεχεία ένα δεύτερο όριο το οποίο μπήκε με νομοθεσία ΣΥΡΙΖΑ, που το πήγε στο 0,6 και πάνω να θεωρείται ναρκωτικό και να διώκεται ποινικά. Υπήρξε λοιπόν μια γκρίζα περιοχή από το 0,2 στο 0,6, όπου εκεί η νομοθεσία ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα πρέπει να κρίνεται το αν οφείλεται αυτή η υπέρβαση του 0,2 ορίου σε κλιματολογικές συνθήκες. Μάλιστα. Η επιστημονική κοινότητα και οι υπηρεσίες μου λένε ότι αυτό είναι απολύτως αδύνατο να διακριβωθεί. Δηλαδή τι, το αν η υπέρβαση του 0,2 οφείλεται σε κακές καλλιεργητικές πρακτικές, για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο παραγωγός, ή σε κλιματολογικές συνθήκες. Εμένα η δική μου νομοθεσία έκανε το εξής. Καταργεί αυτή την γκρι περιοχή, λέει ότι το όριο είναι το 0,2 και όχι το 0,6, και λέει ότι το 0,6 το διατηρεί υπό την έννοια ότι θα διώκεται όπως διώκεται και πριν. Το 0,2 είναι νόμιμο όπως ήταν νόμιμο και πριν. Το 0,2 ως 0,6 θα καταργείται. Κύριε Υπουργέ, επειδή είναι πολύ ειδικά αυτά. Θα χαθούμε, ρε παιδιά, θα χαθούμε. Όταν μισό λεπτό, κύριε Τριανταφυλλίδη. Επειδή σε αυτό ασκείται και η κριτική από πλευρά της αντιπολίτευσης, κύριε Υπουργέ. Όταν εσείς κατακεραυνώνατε το ΣΥΡΙΖΑ ότι νομοθετεί τέλος πάντων την ανεξέλεγκτη καλλιέργεια κάναβης, αναφερόσταν σε αυτό ακριβώς. Γιατί σας λένε άλλα λεγατότητα, άλλα λεγατότητα. Αυτό ήταν ήδη νομοθετημένο. Μάλιστα. Αυτό ήταν ήδη νομοθετημένο. Όμως, να διευκρινίσω και το εξής. Όταν εγώ λέω ότι υλοποιώ κυβερνητική πολιτική, αυτό σημαίνει ότι εντάσσω την προσωπική μου κυβερνητική δράση μέσα σε ένα συνολικό κυβερνητικό σχέδιο. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάθε πτυχή του σχεδίου αυτό. Θα το κλείσουμε όμως, κύριε Τριανταφυλλίδη. Δεν ασχολείται όλη η Ελλάδα με την κάναβη. Να πούμε για τα θέματα που απασχολούν τη χώρα. Τα μεγάλα. Απολύτως. Ακούω με συμπάθεια την απολογία, Βορύδη. Εδώ δεν μιλάμε, για την ανεξέλεκτη καλλιέργεια. Πάμε, ρε παιδιά, να πούμε κανένα θέμα. Μιλούμε, αν μου επιτρέπετε όμως, να ακουστούν τέσσερις λέξεις. Ναι, αλλά να πάμε και στα εθνικά μας, κύριε Τριανταφυλλίδη. Πάντως, κύριε Τριανταφυλλίδη, του προεκλογικού να συνεννοηθούμε για εσάς. Για την κατάληψη εξουσίας. Δεν έχω να απολύθω για κάτι. Άσπρο με τεκλογικά. Μάλιστα, και είχατε πει και μια ενδιαφέρουσα ιστορία από την δικηγορική σας ιδιότητα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα εθνικά μας. Δικηγορική ιδιότητα.
Κύριε Βορύδη, ελάτε να προχωρήσουμε. Καταρχήν. Μη χαθούμε τώρα σε αυτά. Δεν θέλω να με συμπαθεί ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Δεν θέλω. Mm-hmm. Δεν θέλω τη συμπάθεια του κύριου Τριανταφυλλίδη. Το ξεκαθαρίσω. Δεν συμπαθώ εσάς. Με συμπάθεια αντιμετωπίζω την απολογία σας. Γιατί προεκλογικά είπατε ότι. Τώρα είναι σοβαρό θέμα αυτό, κύριε Τριανταφυλλίδη, για αντιπαράθεση. Δεν είναι. Είναι σοβαρό. Τι διεπιμένετε τώρα σε ένα θέμα. Είναι σοβαρό ότι προεκλογικά είπαν ψέματα λοιπόν, για να κερδίσουν τις εκλογές. Για την Τουρκία θα μιλήσουμε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ή θα μείνουμε για στην Κάναβη. Είπαν τόσο μεγάλο ψέμα για την Κάναβη και κέρδισαν λόγω της Κάναβης. Θα μας τρελάνετε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ο κύριος Βορύδης. Ο κύριος Βορύδης. Μάλιστα. Φεύγουμε για τα ελληνοτουρκικά, κύριε Βορύδη. Όχι. Δύο λεπτά. Συγγνώμη, δύο λεπτά. Ελάτε, πείτε το, κύριε Βορύδη. Δύο λεπτάκια τώρα. Ο άνθρωπος εδώ λέει ότι εγώ ψεύδομαι. Και μου λέτε ότι ας αυτό δεν έχει σημασία και πάμε παρακάτω. Όχι, ελάτε, πείτε το. Λοιπόν, απάντηση. Πότε η Νέα Δημοκρατία είπε προεκλογικά ότι θα σταματήσει την καλλιέργεια της κάνευης. Πότε το έχει πει αυτό. Εσά ρωτάει, κύριε Βορύδη, είπατε το Μάρτιο του 2018 ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, νομοθετεί. Βεβαίως. Ρωτήσατε, ναι. Θέλετε απάντηση. Είπατε μάλιστα. Το Μάρτιο του 2018 στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθετεί την ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίς. Είπατε χθες στη Βουλή σωστά. Ότι αν ήταν να καταργήσουμε αυτό που ίσχυε θα το καταργούσαμε. Είναι κυβερνητική μας επιλογή, συνεχίζουμε. Τελειώσατε. Άρα, μαύρο, τελειώσατε. Άσπρο. Τελειώσατε. Αυτό λέω κύριε, ότι τελειώσατε. Σέβεστε και ο στόχος ήταν να κερδίσει η εξουσία. Αν κερδίσει η εξουσία, πάμε στη διάθεσή σα. Το 18, καταρχάς, δεν είχαμε προεκλογική περίοδο, ούτε ο στόχος ήταν να κερδιθεί η εξουσία. Το 18 ήταν μια συζήτηση στη Βουλή. Γιατί σας κατηγόρησα. Σας κατηγόρησα. Ναι. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Παρακαλώ, πέστε. Δεν γίνεται. Ναι. Δύο λεπτά, λοιπόν. Το 18 η συζήτηση ήταν για τη φαρμακευτική κάναβη. Το 18 η κριτική ακριβώς ήταν σε ένα από αυτό το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο άλλαξα τώρα. Το εξήγησε και με νούμερα. Και μου λέτε ότι μας συνεπείς. Ναι, καλά. Και μου λέτε ότι μας συνεπείς. Λοιπόν, ωραία, είπα προχωράμε. Ότι αφήσατε περιθώριο. Κύριε αφήσατε Βορύδη, περιθώριο. Προκειμένου. Όχι, αφήστε με να πω. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί, έχετε και εσείς την ευθύνη για το τι λένε παρακαλώ, οι καλεσμένοι σας. Μα απαντήσατε, κύριε έτσι Βορύδη. Δεν είναι. Να μην έχουμε και την ευθύνη, εδώ. Τι λέει ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Ο καθένας εδώ λέει αυτό που πιστεύει. Και από εκεί πέρα απαντάει ο έτερος. Όχι. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης κάνει προσωπικές επιθέσεις χρησιμοποιώντας απαράδεκτους και άθλιους χαρακτηρισμούς, mm-hmm. στους οποίους εν συνεχεία πρέπει να δίνετε επαρκή χρόνο απαντήσεων. Βεβαίως, ελάτε κύριε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ελάτε. Δεν θα μας καλείτε να μας υβρίζει ο καλεσμένος σας. Όχι, βέβαια. Και μετά μας λέτε ελάτε. Σε καμία περίπτωση. Το ελάτε σε τι ελάτε. Εγώ όταν κάποιος με κατηγορεί για ψεύτη, από την επισήμανση, την πολιτική επισήμανση ότι είπατε άλλα προεκλογικά και άλλα ψεύτη, κάνετε μετεκλογικά ως υπουργός. Με είπατε ψεύτη, κύριε. Με είπατε ψεύτη. Όχι, εσάς δεν σας ενοχλεί. Το καταλαβαίνω. Συστηματικά το προεκλογικό ψεύδος. Ναι. Καλλιεργήσατε συστηματικά μάλιστα. Το προεκλογικό ψεύδος. Εδώ στόχος λοιπόν, εμπροκειμένου, όχι μόνο δεν υπάρχει προεκλογικό ψεύδος, όχι μόνο δεν υπάρχει προεκλογικό ψεύδος, υπάρχει ακριβώς η εκτέλεση, αυτού που έλεγα προεκλογικά. Δηλαδή τι, ότι δεν είχατε γκρι περιοχές, είχατε αφήσει γκρι περιοχές, τις οποίες τώρα κλείνω εγώ. Και γι' αυτό είναι αντιφατικό αυτό που λέτε. Από τη μια μεριά αυτό. Βγαίνει ο δικός ο Καρανίκας και λέει ο Βορύδης καταστρέφει την καλλιέργεια της κάναβης και τώρα μου λέτε ότι δεν είμαι συνεπής. Εσείς κρίνεστε, εσείς. Λοιπόν, κύριοι, να προχωρήσουμε σύμφωνοι τώρα, να προχωρήσουμε και στα επόμενα μας θέματα. Πάμε.